θα σπλαχνιστεί στην Σιών, που σημαίνει ότι ο Δαβίδ περιμένει, προσμένει, είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα κάνει ιδιαίτερα πράγματα, ακόμη και αν η κατάσταση προς ώρας φαίνεται ότι έχει βαλτώσει. Έχει όραση Πνεύματος Αγίου όμως ο Δαβίδ, γιατί βλέπει κάποια πράγματα. Ξέρει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο Θεός πρόκειται να ενεργήσει κατά τρόπο απερίγραπτον. Θέλεις λοιπόν, του λέει, σηκωθεί και θέλεις σπλαχνιστεί την Σιών. Δεν θα αφήσεις άλλο την κατάσταση να σέρνεται. Τα ύδατα θα πάψουν να είναι λιμνάζοντας. Πρόκειται να ταρακουνήσεις την κατάσταση. Πρόκειται να δημιουργηθεί από σένα μία κατάσταση πνευματική όπου τα ύδατα πλέον θα κοχλάζουν. Διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν. Διότι ο διορισμένος καιρός έφθασεν. Πώς το ξέρεις? Πώς είσαι τόσο βέβαιος ότι ο διορισμένος καιρός που ο Κύριος θα ενεργήσει θαυμασίως ανάμεσα στο λαό του, μέσα στη Σιών ήλθε? Μήπως εξεπληρώθη κάποιο εσχατολογικό σημείο ώστε να μιλάς με τέτοια βεβαιότητα? Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα χρονική συγκυρία που τα λέει αυτά ο Δαβίδ, καμία και κανένα εσχατολογικό σημείο δεν έχει εκπληρωθεί ώστε να έχει αυτή τη βεβαιότητα. Όμως, ο Δαβίδ, επειδή είναι άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου, διότι είναι ο γλυκής ψαλμωδός ο οποίος ανεβιβάστη ύψος, αντιλαμβάνεται, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι ο Θεός περιμένει για να ενεργήσει ανάμεσα στο λαό του. Ξέρει δηλαδή ο Δαβίδ ποιο είναι το κλειδί που θα έλεγε κανείς ξεκλειδώνει ο ουρανός. Τι είναι αυτό που δελεάζει τον Θεό ώστε να επέμβει στη Σιών την στιγμή τη συγκεκριμένη. Άρα ο Δαβίδ, σαν άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου, άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ο οποίος αγάπησε το οχύρωμα της ερήμου, έχει πληροφορία πρώτον για το τι ευαρεστεί τον Θεό και δεύτερον γνωρίζει πότε ο Θεός πρόκειται να ενεργήσει. Σημαντικότατο πράγμα σε εκείνον που προσμένει την ενέργεια του Θεού.